Καλέ! Έλα. Πάσχα έρχεται. Κυριακή σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε το καθιερωμένο YOLO. Δώσε intro. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Σήμερα στο κανάλι έχω παρέα για άλλη μια φορά. Είναι ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιώργο. Σήμερα έχω καινούριο background. Είναι το πρώτο YOLO που βλέπετε. Όσοι δείτε το βίντεο, πώς γίνεται το από πίσω να πάτε να το δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε. Βέβαια, κάποιοι θα πούνε διάφορα που έχει φύγει η όμορφη κοπέλα από τα αριστερά που ήταν. Για μένα. Όχι, λέω για τη Wonder Woman. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το Multi-Kid Challenge. Αυτό το σκέφτηκες. Ναι. Βασικά είναι Multi-Kid. Mixer Challenge, απλά τα πράγματα, να μην μπερδευόμαστε. Πάρ' τα κείμενα, δεν μπορώ με τα κείμενα, ξέρεις δεν το έχουμε τα κείμενα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το Mixer Challenge. Το Mixer Challenge έχει ως έχει. Θα παίξουμε το γνωστό σε όλους παιχνίδι Μπισκότο Challenge. Πόσο γνωστό. Θα παίξουμε το γνωστό σε όλους παιχνίδι, αυτό είναι θάρρος η αλήθεια. Και θα παίξουμε και ένα γύρο ζωάφιτα, ονόματα ζωάφιτα. Το γνωστό αυτό παιχνίδι το ξέρεις. Το ξέρουν όλοι, εσύ δεν το ξέρεις. Όχι. Κανένα βασικά δεν το ξέρει. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό το είδαμε στο Facebook σε ένα βίντεο που κάνανε challenge και παιχνίδια. Και μ' άρεσε και πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, έχει ως εξής. Παίρνεις το μπισκότο, το βάζεις πάνω στη μάπα σου. Ναι. Και προσπαθείς. Δεν κουνιέται καν, έτσι. Με εκφρασμούς να το βάλεις στο στόμα σου. Αλλά είναι δύσκολο. Έχουμε χρόνο. Ναι, τα κορίτσια λένε 2 λεπτά. Πάμε. Ξεκινήσαμε. Ναι, τώρα. Μπορώ να πω το ίδιο. Όχι! Αυτό δεν γίνεται, ρε! Το δικό μου ήταν αυτό. Πού έφτασε εκεί. Είπες να κουμπάω το δικό μου το μπισκότο. Δεν είπες κανονισμούς κάτι τέτοιο. Αυτό μέχρι το μάτι φτάνει. Μετά δεν πάει παρακάτω. Έλα φτάνει. Δεν μπορώ. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό το είδες κάποια άτομα που το κάνουνε. Πώς. Ωραία να πει κόλλα. Δεν τα παίρνεις από εδώ. Το επόμενο game του Multimixer Challenge είναι το... Γιατί το πρώτο ήταν, είχε μεγάλη επιτυχία το πρώτο. Το πρώτο ήταν πολύ επιτυχημένο. Το επόμενο challenge είναι θάρρος αλήθεια. Θάρρος αλήθεια. Αλήθεια. Περιέγραψε μια στιγμή που αισθάνθηκες πιο ηλίθιος από ποτέ. Την πρώτη μέρα στο YouTube. Γιατί. Η πρώτη μέρα του YOLO. Γιατί έφτασε. Έτσι. Με τις κλαρεπού. Το πρώτο YOLO. Ναι. Ότι. Ευχαριστώ. Πες μου. Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει. Ήταν εδώ Καβάλα. Βράδυ. Γυρνούσαμε από... Από έξοδο είχαμε πάει και ήμουν μαζί με ένα άλλο παιδί. Και σταματούσαμε στη μέση του δρόμου. Κατεβάζαμε τα παντελόνια και κάναμε κάμψη μέσα στη μέση του δρόμου. Κόψτε πλάκα. Όχι, όντω. Κόψτε πλάκα. Δεν θέλατε, θέλατε να ρωτήσετε. Δεν είχα εκείνη την ώρα. Έλα να ρωτήσετε. Ωραία, πάμε. Θάρρο ή αλήθεια. Αλήθεια. Έλα, θάρρο. Να διαλέξει ένα τραγούδι, οτιδήποτε, εκτό από λαϊκό ή όπερα. Γιατί? Και να το τραγουδήσει. Εκτό από λαϊκό και όπερα. Γιατί θα πεθάνουμε όλοι εδώ. Και να το τραγουδήσει σαν να ήταν λαϊκό ή όπερα. Ελληνικό ή ξένο, δεν μας ενδιαφέρει. Θα σου πετούσε τα Χριστούγεννα, αλλά... Είναι δικά μου. Είναι δικά μου. Έρχονται Πάσχα, να σε πετάξω ένα Πάσχα. Μια χαρτορίχτρα μου είχε πει. Εντάξει. Το ίδιο λέξεις. Αυτό είναι το καρά ή όπερα. Καρά ή πώς το λέμε αυτή την κοπέλη. Γιατί καρά, γιατί κάτι με τον καρά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε. Πες Παύλα.
Πες πάω. Δεν τρελάθηκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Καλώς τα δέχτηκα. Λες και μιλάς στην επικίνηση. Φίλο, καράς αργά μιλάει, αφού καρά θέλουνε. Άντε καλά. Το παιδί, το παιδί. Αλλά έχει πάει φοβερό. Γιατί δεν σε βλέπω καλά, έλα. Αυτό το χαλασμένο. Πες να είναι εδώ από πέρυσι. Υπάρχει χαλασμένο νερό. George. George. Hey George. George. Hey Georgie. Hey Johnny. Hey Georgie. Hey, Johnny. Κάπου τι. Καλά, του κόλλω. Όχι. Αυτό έπεσε κάτω. Όχι, θέλω. Θάρρος, πάμε. Λοιπόν. Σηκώ όρθιος και τραγούδα ένα γνωστό τραγούδι χορεύοντας. Πειράζει να με καθίσω και να χορεύω εδώ πέρα. I wanna be the very best. Like no one ever was. To catch them all is my real test. To train them is my cost. I will travel across the land. Searching far and wide. It's Pokemon to a... Αυτό πιο βαρύ δεν μπορούσε να είναι. Ωραία, είναι το τραγούδι σου. Α, συγνέξε. Εμείς δεν περνούσαμε πολύ καλά. Εγώ δεν περνούσα καλά όμως. Το επόμενο challenge παιχνίδι είναι ονόματος ζωαυτά. Το ξέρετε πιο πολύ, το ξέρετε, το παίζατε όταν ήταν στην μικρή. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ονόματος ζωαυτά. Ναι, τι είναι αυτό, πώς παίζετε. Ονόματος ζωαυτά. Και. Θα σου πω σε λίγο. Ωραία. Αλφα. Αλφα. Στοπ. Κάπα. Στοπ. Στοπ, στοπ, στοπ. Μετρά, στοπ το 10. Τι? Μετρά το 10. Τι λέτε, αυτά δεν μου τα είπατε. Εγώ ήξερα με το που τελειώνω ένας λέει στοπ. Και στοπ, τελείωσα κι εγώ. Για εκεί. Κώστας, 10. Καμπουρό. Κοάλα. 10. Κισός. Καρδιά. 10. Καπάκι. Καρέκλα. 10. Κεραμιδάς. Κρεοπόλιος. Κεραμιδάς. Ναι. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι κεραμιδάς επάγγελμα. Είναι. Κεραμιδάς. Ναι, φίλε, υπάρχει. Λέμε τι κάνεις εσύ με κεραμιδάς. Ναι. Ψάξτε το λίγο. Υπάρχει. Ψάξτε το λίγο. Ψάξτε το υπάρχει. Λίγο. Μισό λεπτό. Ψάξτε υπάρχει. Το λίγο. Υπάρχει. Χρώμα κόκκινο. Πέντε. Ωραία. Άμα όμως έχεις φάει την... Ήτα. Στον κεραμιδά, εκεί πέρα. Να δεις τι θα δημοσιεύσουν στα μίντια σου. Υπάρχει κεραμίδας επίθετο. Κεραμίδας δεν είναι επάγγελμα. Από 10, 20, 30, 45. Πού, α, επειδή δεν υπάρχει. Άνε, μπράβο, 20. Εγώ και τα Χριστούγεννα, λοιπόν, χάσαμε. Ναι, γεια σα, την αποκριάτικη παραγγελία θα ήθελα. Την πια. Αυτή μου παρήγγειλα προχθές και μου πήγε σερπαντίνη. Πώς λέγεται η γιαγιά που κάθεται στον ήλιο. Ηλιογιαγιά. Γιαγιά ηλίου. Τι ομοιότητα έχουν τα αστέρια και οι μασέλες. Λάμπουν. Και τα δύο βγαίνουν το βράδυ. Εγώ και τα Χριστούγεννα γελάσαμε πολύ. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like γιατί με βοηθάει, κάντε subscribe επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση στο βίντεο όπως το κάνει και ο Γιάννης. Το υποσχέθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, να είστε καλά. Θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Τι πρέπει να πω εγώ τώρα. Τι πρέπει να πω. Γεια. Γεια. Αυτό λέει κι εγώ. Το ξέρουν. Εγώ, εσύ, η Χρύζα, ορίστε. Δεν το ξέρα. Η χαρά. Πριν περχόμουν να το μάθα. Λοιπόν. Για όλους ο κόσμος. Όχι. Πού το πήγες αυτό. Τα Χριστούγεννα. Φέρτε τα Χριστούγεννα. Πού είναι τα Χριστούγεννα. Φέρτε τα Χριστούγεννα. Τα αγαπάμε Χριστούγεννα. Δεν μας αρέσει το Πάσχα. Χριστούγεννα και μόνο Χριστούγεννα. Σε φάση ρε παιδί μου ότι θα τραγουδήσεις το ρουβά. Μασκαρά! Και... Τραγουδάς ρουβά λες και... Είσαι το φάντασμα της όπερας. Ναι. Του άρεσε πολύ φάντασμα. Ντροπή σας. Να μιλάτε για το φάντασμα της όπερας. Λοιπόν. Ντροπή σας να μην βάζετε να τραγουδήσετε το φάντασμα της όπερας και το κάνω ρεζίλ το φάντασμα της όπερας. Λοιπόν, έχουμε και τα Χριστούγεννα εδώ.